Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 13 λεπτάκια μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4, All About Aris, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, σήμερα Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, παραμονές της αναμέτρησης του ποδοσφαιρικού Άρη με τον Πας Γιάννα στους Ζωσιμάδες, παραμονές του επαναληπτικού του Άρη με την Δυναμό Τυφλίδας αύριο στο Νικ Γκάλης Χολ, μόλις 48 ώρες μετά το πρώτο τους μεταξύ παιχνίδι, το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Γιάννη Ζάση, με ματιά ξανά. Ο Γιάννη Ζάση λοιπόν στην ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές δεν τις καταλογίζω, αδελφέ μου, γιατί δεν είναι δικές σου. Δεν θέλω να χρειαθείς τέτοια ντροπή. Λοιπόν, έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για την χθεσινή πρώτη εικόνα του μπασκετικού Άρη σε επίσημο παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Τυφλίδας. Θα μιλήσουμε για το τι περιμένουμε στον αυριανό επαναληπτικό που έχει έτσι διαδικαστικό χαρακτήρα. Θα μιλήσουμε φυσικά για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος αύριο έχει μια δύσκολη αποστολή εκτός έδρας κόντρα στον Πας Γιάννα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ψάχνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα και λίγες μέρες πριν από το ντέρμπι κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα ανοίξουμε λίγα γραμμούλες και μετά από τις 6.30 για να σας ακούσουμε και εσάς. Θα σχολιάσουμε επίσης τον ορισμό του κύριου Σιδηρόπουλου στο παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης. Ο δωδεκανήσιος ρέφερι, τον οποίον οι φίλοι του Άρη θυμούνται για πολλούς λόγους και κανένας από αυτούς δεν είναι θετικός. Ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ένα ακόμα ΠΑΟΚΑΡΙΣ που δεν διευθύνει ο κύριος Σιδηρόπουλος, έχει διευθύνει και Άρης ΠΑΟΚ αν θυμάμαι καλά. Ένας διαιτητής που θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος Έλληνας ρέφερ αυτή τη στιγμή, αλλά η αλήθεια είναι ότι διχάζει με την παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και διχάζει ανάμεσα σε δύο πλευρές. Μία ομάδα και από την άλλη είναι όλες οι υπόλοιπες με την γενικότερη παρουσία του συγκεκριμένου ρέφερ. Μακάρι να μην χρειαστεί να ασχοληθούμε μαζί του με αρνητικό τρόπο στο μάτς της επόμενης Τετάρτης. Έχουμε όμως ακόμα γι' αυτό. Για την ώρα αυτό το οποίο υπάρχει στο προσκήνιο για την ομάδα είναι το παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα. Ο Άρης ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του σήμερα το πρωί, μια τελευταία προπόνηση και είναι καθοδόν για τα Ιωάννινα εν ώψη του αυριανού αγώνα. Πριν πάμε στη θεματολογία της εκπομπής και στα του Άρη, γιατί έχουμε να πούμε και αρκετά, θα ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και θα πάμε να πάρουμε τα πρώτα στοιχεία από το φιλικό που δίνει ο Ηρακλής αυτή την ώρα στο Αιγίνιο με αντίπαλο τον Αιγινιακό. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Σάβα τον Αχλατλή, ο οποίος θα μας δώσει αυτά τα πρώτα στοιχεία. Σάβα, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Δημοτικό Γήπεδο Αιγινίου, Γιάννης Παραλιακίδης. Εδώ και 15 λεπτά ακριβώς έχει αρχίσει το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Αιγινιακό και στον Ηρακλή. Να πούμε ότι ο Ηρακλής στα πρώτα λεπτά του 15 λεπτό έχει μια δραστήρια κυκλοφορία της μπάλας, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Είχε μια τελική προσπάθεια στο 8 λεπτό, το Χιτζίδης έβγαλε το Χασομέρι από αριστερά, αυτός από κοντά πλάσαρε out. Να πούμε ότι ο Γυναικός, ο οποίος έχει αποδυναμωθεί από πέρυσι, το ρόστο συνήθως είναι από 21 μέχρι 22 χρονών. Να πούμε γρήγορα τις θέσεις των ομάδων. Ο Γυναικός αγωνίζεται με τον Γιαγκιόζη, τον Ορφανίδη, τον Τοπαλίδη, τον Σάβα, τον Ζήση, τον Πετρούση, τον Λάσκαρη, τον Πολίζο, τον Δημητρούλα, τον Πιαστόπουλο, τον Ντούμψο και τον Μαρκόφση. Αναπληρωματική για την ομάδα του είναι ο Καραγκιόζης, ο Στάνιτς, ο Γλυκόπουλος, ο Γιαλαμούδης, ο Παπαδόπουλος, ο Θωμάς, ο Έπας και ο Προσκυνητόπουλος. Από την άλλη πλευρά ο Αλέκος Βασιλιάδης έχει κατεβάσει τους Αμπάρι, τον Χιντζίδη, τον Καζναφέρη, τον Κούστα, τον Στάμο, τον Καλτσά, τον Παπαδόπουλο, τον Τάι, τον Πινόπουλο, τον Γεωργίου και τον Χασομέρη. Να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι πολύ ωραίο, ανοιχτό. Παρόλο την φόρη τη ζέστη που υπάρχει, γίνεται ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τον Ηρακλείο να είναι, όπως είπαμε, πιο δραστήριος στα πρώτα 15 λεπτά. Αυτά προς το παρόν, θα επανέλθω. Ωραία. Λοιπόν, αυτά και από το φιλικό του Ηρακλείου με τον Αιγινιακό, το οποίο ξεκίνησε εδώ και περίπου 20 λεπτά στο Αιγίνιο. Λοιπόν, και με ένα πρώην παίχτη του Άρη, μεταξύ άλλων βέβαια, τον Γλυκόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται στον Αιγινιακό
αφού δεν παρέμεινε στην ομάδα. Γενιακός ο οποίος αγωνίστηκε με πολλούς νεαρούς, γιατί έχει και αυτό το θέμα, δεν εξασφάλισε άδεια. Και ήταν και ένας από τους λόγους που δεν παρέμεινε εκεί πέρα και ο Στέλιος ο Καψάλης, ο οποίος βρήκε αλλού στέγη για να συνεχίσει την καριέρα του. Λοιπόν, επιστρέφοντας στα Τουάρι, λέγαμε και πριν ότι η ομάδα ολοκλήρωσε την αποστολή της, την προετοιμασία της σήμερα το πρωί στο Ρήσιο, με τον Ερέρα να ανακοινώνει τους 18 που ταξιδεύουν αυτή την ώρα για τα Γιάννενα. Κουέστα, Αναγνωστόπουλος, Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία, Νικολάς Κολάσο, Φραν Βέλε, Θούγκο Σόουζα, Νικολά Ντιγκινή, Μιτζέν Μπάσα, Άλεξ Μενέντεθ, Χάμζα Γιουνές, Χαβιέ Ματίγια, Γιώργος Δελιζήσης, Θωμάς Ζασλίδης, Μανώλης Σιώπης, Μανώλης Τζανακάκης, Δημήτρης Κωνσταντίδης και Νικολάς Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες λοιπόν είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της ομάδας, μαζί με τον Αναγνωστόπουλο φυσικά. Εντάξει, στο τέρμα, για όσους το έχουν παρατηρήσει, χαμήλωσε λίγο τη μουσική, Γιάννη. Δεν ξέρω αν είναι μουσική ή τα ακουστικά είναι δυνατά. Λοιπόν, στο τέρμα, για όσους το έχουν παρατηρήσει, ο Ερέρα προσπαθεί να το μοιράζει για τον παίκτη τουλάχιστον που είναι στον πάγκο, γιατί ο Κουέστα δεν έχει βγει από την αρχή της σεζόν και τόσο πέντε το βλέπω να βγαίνει κιόλας, στο πρωτάθλημα τουλάχιστον. Το πηγαίνει να αλλάξει και έχει μία τον Καντιμίρη, μία τον Αναγνωστόπουλο. Αυτή τη φορά είναι η σειρά του 23χρονου τερματοφύλακα για να είναι στην αποστολή, η οποία είπαμε ότι έχει επίσης νέο πρόσωπο, τον Νικολάς Μαρτίνης. Είναι κάπως έκπληξη η παρουσία του στην 18άδα του αυριανού αγώνα, διότι ο Μαρτίνης είναι πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους νέους εισαγωγικά που έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα και έχουν ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Και βάσει της κατάστασής του είναι στο ημίχρονο και λίγο παραπάνω. Δηλαδή μέχρι εκεί δεν είναι ακόμα στα απαιτούμενα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Θέλει τον χρόνο του. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει μια θέση στα πλάνα του Ερέρα, ο οποίος τον πήρε μαζί του στην αποστολή του αυριανού αγώνα, με την λογική και το σκεπτικό να τον ετοιμάσει και ψυχολογικά και αγωνιστικά, και να τον βάζει σιγά σιγά στο κλίμα, διότι είναι πολύ πιθανό να τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι κυπέλου της ερχόμενης Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού θα φανεί και αν θα δοθεί δυνατότητα στον Ερέρα να δώσει κάποια αγωνιστικά λεπτά στον Μαρτίνες, αν δηλαδή το μάτς το αυριανό κυλήσει πάνω κάτω όπως κύλησε αυτό με τον Λεβαδιακό για τον Άρη, όπως την περασμένη Δευτέρα ο Ερέρα χρησιμοποίησε το Σιώπη ως αλλαγή, το πιο πιθανό είναι να κάνει κάτι αντίστοιχο και με τον Μαρτίνες, για τους λόγους που προανέφερα, ότι θέλει να τον βάζει σιγά σιγά στο κλίμα και να τον ετοιμάζει, γιατί είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στο παιχνίδι της επόμενης τάξης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είτε ως βασικό είτε ως αναπληρωματικό, τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, ο οποίος στα τέλη του Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη αναμένεται να είναι στο 100% όπως τον θέλει ο Ερέρα, και ο γυμναστής και οι άνθρωποι της ομάδας γενικότερα, γιατί είπα και πριν δεν είναι ακόμα έτοιμος αυτή τη στιγμή για ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και για να αγωνιστεί παραπάνω από ένα ημίχρονο ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός. Θα έχει όμως ένα ενδιαφέρον αν το βοηθήσει τελικά τον Ερέρα το αυριανό παιχνίδι, να δούμε τον Μαρτίνες και σε επίσημο μάτς, γιατί θυμίζω ότι τον είχαμε δει σε εκείνο το φιλικό με τον Αγροτικό Αστέρα στον Εύοσμο πριν περίπου 2 εβδομάδες, και τότε αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο, είχε δείξει διάθεση να κάνει πράγματα, τίποτα περισσότερο όμως από τον Αργεντινό, που και αυτός και ο Σιώπης πέρασαν την ίδια διαδικασία το περασμένο καλοκαίρι στον Ολυμπιακό, με αυτές τις προπονήσεις 8 η ώρα το πρωί σε πλαστικό γήπεδο και χωρίς έστω φιλικά παιχνίδια στα πόδια τους, αλλά παίζει ρόλο και ο οργανισμός και η φυσική κατάσταση του ποδοσφαιριστή. Ο Σιώπης ήταν πιο γρήγορα έτοιμος
και στα επίπεδα που τον ήθελε ο Ερέρα σε σχέση με τον, τον Μαρτίνες. Θα τον δούμε όμως και αυτόν, είτε αύριο είτε την ερχόμενη Τετάρτη. Θα τον δούμε σιγά σιγά και τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, όπως περιμένουμε να δούμε και τον Μεργκίμ Μαύραη. Για δώσε λίγο, Γιάννη. Και για να ολοκληρώσω αυτό το οποίο έλεγα πριν και για να πάμε και στο διάλειμμα σιγά σιγά. Αφού σας πούμε μια είδηση. Όπα! Τι έχουμε, φίλε? Ζητήσαμε εξαίρεση του Σιδηρόπουλου? Όχι, τι? Δεν έχει ανέβει ακόμα στο λαμπαουτάρι? Πες αυτό που θες, έχει ανέβει, αλλά δεν έχει ανέβει. Ναι, να μπω στο διαχειριστικό τότε. Εγώ που έχω τη δυνατότητα να μπω στο διαχειριστικό. Όχι. Θα κλέψω. Περίμενε. Όχι, όχι. Θα κλέψω. Μπορείς να πεις αυτό που είδες, θα πω εγώ αυτό. Λοιπόν, καλά, θα το πεις εσύ, αυτό εννοείται. Απλά θέλω. Με έχεις βάλει τώρα στην περιγύρια, Χρύσανθο. Συντονιστή ο λαμπαουτάρι, έχει ανεβάσει κάτι ενδιαφέρον ο Χρύσανθο. Λοιπόν. Α, ωραία. Θα έχει ψωμάκι. Θα έχει ψωμάκι. Λοιπόν, όπως έλεγα, λοιπόν, και να το ολοκληρώσω και να πάμε και στο break. Και το Μαρτίνες θα τον δούμε. Πιθανό είναι να το δούμε αύριο. Αρκετά πιθανό είναι να το δούμε την Τετάρτη. Όπως και τον Μαύρα είναι πολύ πιθανό να το δούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Τώρα, όσον αφορά τα της εντεκάδας και ποιες είναι οι επιλογές του Ερέρα και πώς σκέφτεται το συγκεκριμένο παιχνίδι και πώς το προσεγγίζει, θα τα πούμε μετά από το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε τώρα. Χρήστε, δεν θα περιμένουμε να ανέβει. Όχι, να πούμε την είδηση, ρε φίλε. Να πούμε την είδηση. Θα διαβάσουν και σε λίγο στο λαμπαουτάρι, σε φίλοι. Ότι και είναι σημαντική, είναι μια εξέλιξη σημαντική, γιατί η ΠΑΕ Άρης έχει στείλει επιστολή στην Super League. Το αποκαλύπτει τώρα η εκπομπή. Επιστολή του ίδιου του Θόδωρου Καρυπίδη, προέδρου και μεγαλομετόχου. Το μεγαλομετόχο του είναι η Ειρήνη. Τέλος πάντων, όλοι ξέρουμε ότι το ίδιο είναι. Οικογενειακή επιχείρηση. Μπράβο. Ακριβώς. Λοιπόν, με την οποία από τη μία ζητάει να μάθει να πληροφορηθεί ποια είναι η έννοια με την οποία χαρακτηρίζεται ένα παιχνίδι ως ντέρμπι. Ποιος αποφασίζει για το τι είναι ντέρμπι, για παράδειγμα, χάρη το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν είναι το ΠΑΟΚ Άρης. Και αυτό βεβαίως έχει κατ' επέκταση τη σημασία του για το νορισμό των διαιτητών. Πώς γίνεται λοιπόν στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη να φέρουνε να διαιτητεύσει ο διαιτητής που έπαιζε τα παιχνίδια με βοηθό του Σαραϊδάρη. Τον υπάλληλο δηλαδή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και ένας διαιτητής ο οποίος, επειδή, εντάξει, τον ξέρουμε βέβαια, αλλά εγώ πήγα πάλι στη δικασία λίγο να ψάξω για το Σιδηρόπουλο, έτσι, με τον ορισμό αυτόν. Και ανοίγεις το διάστημα. Θα πεις, κάτσε, τελειώσουμε την ένση. Α, τελείωσε, ναι, ναι, ναι. Εκτός από το συγκεκριμένο θέμα, ζητάει σε όλα τα παιχνίδια ντέρμπι τα δικά της να παίζει ξένος διαιτητής και θέτει πρώτον ευθυνότητες και τη Λίγκα και το θέτει και ως θέμα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση τη Super League. Να μας πούνε εκεί οι κύριοι, να είναι εκεί ο μπαμπάς, ο γιος, όλοι και τα λοιπά παρόντες, και να μας πούνε πώς ορίζεται η έννοια του ντέρμπι. Πώς γίνεται δηλαδή, γιατί από όπου και αν το πιάσεις, να πεις για κόσμο, δεν νομίζω να αφισβητεί κανένας για τον Άρη αν έχει κόσμο, να πεις για τη σημασία που έχει, πρώτος είναι ο Άρης. Πρώτος είναι στη βαθμολογία. Και είναι αυτό που γράψα και στο SDNA. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά. Αν είναι ο Πανετολικός στην 20η αγωνιστική πρώτος στη βαθμολογία. Ναι. Και είναι 5 βαθμούς κάτω ο δεύτερος ΠΑΟΚ. Και είναι τέταρτη ΑΕΚ. Θα παίξει ΠΑΟΚ ΑΕΚ ξένος διαιτητής. Και στο Πανετολικός ΠΑΟΚ που θα κρίνει πιθανώς τον τίτλο, θα παίζει ο Σιδηρόπουλος. Ξέρουμε ποιος θα τον πάρει τον τίτλο. Θα μιλήσουμε για αυτό το μέγα σκάνδαλο ορισμό του Σιδηρόπουλου αμέσως μετά. Θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά για να τα ξέρει και ο κόσμος. Ναι. Εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Πέρα από την είδηση που την έδωσε το Λαμπαουτάρης και ο Λίμπερο, ένα πράγμα θα σας πω. Σκεφτείτε να είχε προσληφθεί ο Σαραϊδάρης στον Ολυμπιακό. Τι θα γινόταν εδώ πάνω? Ή να ήταν στον Άρη και να ερχότανε να διαιτητεύσει το αιώνιο ντέρμπι ή την Κυριακή. Να ορίσουν διαιτητή έναν ο οποίος θα είναι ο κολλητός του, θα δουλεύει στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κολλητός του όχι όμως να πηγαίνανε βόλτα. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μαζί στις αποστολές. Δηλαδή πήγαινε ο Σιδηρόπουλος με τον Σαραϊδάρη που ήταν διεθνής να διαιτητεύσουν Κάραμπαχ Αστάνα και ήταν τρεις μέρες μαζί. Βγαίνει ο Σαραϊδάρης και λέει μην πει ο Αρετόπουλος, θα ήταν στην ΚΕΔ. Να μπει ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής, να μπει ο Σιδηρόπουλος. Κάνει εγκλήματα σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει δώσει κάτι πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού ο Σιδηρόπουλος. Όλοι και λένε να τιμωρηθεί. Ο Σαραϊδάρης έλεγε όχι να μην τιμωρηθεί. Αυτός λοιπόν τώρα θα έρθει να κρίνει το Σαραϊδάρη, την ομάδα του Σαραϊδάρη. Απίστευτο πράγμα είναι αυτό που γίνεται. Είναι απίστευτο πραγματικά. Ας μας πούν λοιπόν στη Λίγκα,
τουλάχιστον να ξέρουμε. Μια πολύ σωστή κίνηση κατά την άποψή μου από την Παϊάρης με την επιστολή αυτή προς τη Λίγκα. Κοιτάξτε να δείτε, πείτε μας πώς ορίζει το ντέρμπι. Έτσι. Ανάλογα με το τι γράφουν οι δημοσιογράφοι. Big 4, Big 5, Big 6, Big 4. Να σου πω κάτι άλλο, σου δώσω ψωμάκι. Δώσε ψωμάκι. Πριν πάμε στο break. Ναι. Θυμάσαι ένα Manchester City Τσεσεκά Μόσχας που είχε φύγει ο Σιδηρόπουλος πριν 4 χρόνια και είχε κάνει ένα λάθος και αντί να αποβάλει παίχτη της Τσεσεκά, έβαλε παίχτη της. Όχι, έβαλε άλλον παίχτη της. Ξέρω για το Σιδηρόπουλο. Το πρόμο που του γίνεται. Άλλον παίχτη της Τσεσεκά. Ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Περίμενε, ρε! Ναι. Ποιος ήταν ο παίχτης της Τσεσεκά που έπρεπε να αποβάλει και δεν απέβαλε. Ο Μαουρίσιο. Όχι. Ο Βέρμπλουμ. Ντροπή! Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα τουάρι. Είπαμε γυναικός Ερακλής 1-1. Θες να πεις αποστολές και τέτοια πρώτα, να συζητήσουμε. Την είπα την αποστολή. Να πεις ευχαριστώ πολύ που σου είπα θα είναι ο Μαρτίνες στην αποστολή και ήταν μας έλεγες δεν είναι έτοιμος. Ήταν έκπληξη. Μα δεν είναι έτοιμος. Έκπληξη ήταν για εσάς που δεν ξέρετε. Δεν είναι έτοιμος. Είπε ο κύριος Χρήσαντος την Πέμπτη ότι θα είναι στην αποστολή. Εσύ το είπες. Ναι. Το είπες βασιζόμενο σε κάτι. Ναι. Σε τι. Στο μου τόπο Ερέρα. Στο ένστικτο. Μου τόπο Ερέρα. Φίλο σου. Αδερφό μου. Μετά θύμισε μου, όταν σε λέω τέτοια τα θυμάσαι πάντα, ναι. Θύμισε μου στις 6 ναι. Να σου πω κάτι για κάποιον σε σχέση με την οικογένεια του Άρεος και ναι. Την ευρύτερη οικογένεια εδώ πέρα. Ναι. Ποιος μου είπε για ποιον, ναι. Δεν θέλω να τον ξαναδώ μπροστά μου. Εμένα μάλλον. Όχι, όχι εμένα. Όχι. Εντάξει λοιπόν. Μας αρέσει αυτό που θα σου πω. Α, ναι. Γουστάρεις τρελά. Γλυκό ψωμάκι. Γλυκό ψωμάκι. Λοιπόν. Παρασκήνιο. Μεγάλο είναι αυτό. Πολύ ωραίο παρασκήνιο. Λοιπόν, ήταν έκπληξη του Μαρτίνες. Ναι. Κάπως. Γιατί ο παίχτης αυτή τη στιγμή, αυτό που έλεγα και νωρίτερα που έλειπες, είναι αυτή τη στιγμή μπορεί να βγάλει το πολύ ένα 45 λεπτό. Ποιος τα λέει αυτά. Και κάτι παραπάνω, είναι άνθρωποι της ομάδας. Άσε τώρα. Αυτά προκύπτουν μέσα βρε, από άντε τώρα, μωρέ. Έχει όμως μια λογική το να τον πάρει, γιατί το είχαμε γράψει και το πρωί ότι θέλει χρόνο ο παίχτης. Το βάλαμε το πρωί. Θέλει ακόμα χρόνο πιο πίσω σχέση με τους υπόλοιπους. Είναι όμως πιθανό να συμπεριληφθεί στην αποστολή του κυπέλου αν δεν γίνει αυτό πρώτα με τον Μπας. Όπως και έγινε. Σήμερα, που έγινε γνωστή και αποστολή του Άρη, που ταξιδεύει για Ταϊουάν αυτή τη στιγμή. Έχει μια λογική η παρουσία του Μαρτίνες για να τον βάζει σιγά σιγά στο κλίμα και να τον προετοιμάζει εν ώψη τη συνέχεια και πιθανότατα εν ώψη του αγώνα με τον Μπάουκ. Τον Αργεντινό μέσο επιθετικό. Γι' αυτό το είπαμε. Λοιπόν. Αυτό δεν το είπε, όχι. Λοιπόν. Δεν το είπε. Ο Μαρτίνες θα παίξει με τον Μπάουκ. Στο είπα. Και εγώ σου εξηγώ τη λογική τη παρουσία του γιατί ενώ ήταν έκπληξη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την εντεκάδα, δεν θα έχουμε αλλαγές. Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί με τον Ερέρα δεν μπορείς να βάλεις ποτέ το χέρι σου στη φωτιά. Αλλά εκτός απρόπτου δεν θα αλλάξει κάτι. Κουέστα δηλαδή κατά το τέρμα, σταθερά. Τζανακάκης ο δεξιά άκρο της άμυνας, Μενέντεθ στο αριστερό. Ο Βέλεθ με το Δελιζή στα στόπερ. Μπάσα Ματίγια στα χαφ. Γκάμα την κοινή, Ματέο η τριάδα πίσω από τον Γιουνές. Δηλαδή το σχήμα το οποίο είδες και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Mm. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Θα διατηρήσει αυτούς που έχει. Η ομάδα που κερδίζει που λένε δεν αλλάζει. Και αφού αυτοί κερδίζουν, αυτούς εμπιστεύεται, θεωρώντας ότι και το αυριανό παιχνίδι θα είναι και διαφορετικό από αυτό της Δευτέρας που θα είναι φυσικά σε έναν βαθμό. Σύν ότι ο Ερέρα πιστεύει ότι αυτό το οποίο είδε τη Δευτέρα δεν θα το επαναλάβει η ομάδα του στο αυριανό ματς. Συμφωνώ. Με τον. Πας για να είναι δηλαδή, να μοιάζει ώρες-ώρες ασύνδετη με αποστάσεις, γραμμές της, με έλλειψη καθαρού μυαλού. Θεωρώ ότι αύριο θα παρουσιάσει μια άλλη εικόνα ο Άρης κόντρα στον Πας Γιάννα. Ένας Πας Γιάννα ο οποίος το πλεονέκτημα που έχει έναντι του Άρη είναι ότι είναι μια ομάδα με συνοχή και με παίκτες που αγωνίζονται μαζί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Με ένα προπονητή ο οποίος είναι από το 2014 στον πάγκο των Ιωαννίνων. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη ομάδα Super League που να έχει κρατήσει τόσο πολύ προπονητή. Όπως έχει κάνει ο ΠΑΣ τα τελευταία χρόνια. Είναι δηλαδή ακριβώς καιρός να φύγει. Το αντίθετο από τον Άρη που έχει ένα νέο προπονητή και πολλά νέα πρόσωπα στην. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τα περί συνοχής και τα λοιπά να τα καταλάβω στα πρώτα μάτς. Ναι. Ο Άρης δεν είναι έτοιμος ακόμα, χωρίς καμία αμφιβολία. Γιατί οι παίκτες οι περισσότεροι. Βασικοί του πλέον έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα και 4-5 άτομα που έχουν μπει πλέον ως βασικοί είναι φυσιολογικό να μην έχουν τη συνοχή που πρέπει να έχουν με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Και θεωρώ ότι εκεί γύρω στις 20 Οκτώβρη με τον ΠΑΟΚ θα μπορούμε να λέμε πλέον ότι ο Άρης αρχίζει
σιγά σιγά να δείχνει αυτό το πρόσωπο το οποίο πρέπει και μπορεί να δείξει. Έτσι. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν μιλάμε για παίκτες με ποιότητα, όταν μιλάμε για παίκτες αρκετών χιλιάδων ευρώ, θα πρέπει να αποδίδουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με βάση την εμπειρία τους και με βάση την αξία τους. Ο Άρης μπορεί να έχει υπό 20-πλάσιο μπάτζετ τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αν έχει 50 τα λεφτά, δεν παίζουν μπάλα. Ναι. Ακριβώς αυτό πάνω από. Ναι. Αλλά έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Παζιάννα. Πολύ μεγαλύτερο. Και αυτό Άρα, δεν μπορούμε να λέμε ότι η συνοχή των παικτών του που λέγονται Λίλα και, πώς το λένε, και Αθανασιάδης, που δεν έχει συνοχή ο Αθανασιάδης, ή ο Μιστακίδης με τον Μιχαήλ. Να ολοκληρώσει. Περίμενε λίγο, να τελειώσω. Ναι. Έχει αυτή την κακή συνέχεια. Μα δεν με άφησες πριν να τελειώσω εγώ. Εγώ έχω το δικαίωμα. Α. Λοιπόν, δεν γίνεται να λέμε ότι η συνοχή ή ότι παίζουν μαζί δύο χρόνια μπορεί να κερδίσει την ποιότητα. Αυτό που ήθελα να καταλήξω. Ότι ο Άρης έχει την ποιότητα να παρουσιάσει το αυριανό παιχνίδι. Δεν είναι μόνο απέναντι σε αυτό το πράγμα. Και είναι ένα νέο στυλ παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι το οποίο σε ανοιχτό γήπεδο ευνοεί τον Άρη. Πολλά θα παίξουν ρόλο. Τα προσωπικά λάθη θα παίξουν ρόλο. Το πώς θα σου βγει, πώς θα πάει το παιχνίδι θα παίξει ρόλο. Η μια λεπτομέρεια μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτά τα μάτς. Το ποιος θα προηγηθεί μπορεί να παίξει ρόλο. Γενικό, να δούμε το γήπεδο στην κατάσταση είναι. Πέρσι το φτιάξανε βέβαια. Αλλά... Είναι άγνωστο και για τους παίχτες του ΠΑΣ. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ένα παιχνίδι που είναι τριπλή. Όλα τα με φαβορεί τον Άρη για μένα. Αλλά τριπλή. Κοίτα, ο Άρης αυτή... Όλα είναι ανοιχτά. Και επίσης ξέρουμε ότι θα σκυλιάσουν. Θα σκυλιάσουν. Αλήθεια είναι. Θα σκυλιάσουν αύριο. Σε άλλα μάτς μπορεί να είναι χαλαροί. Να πάνε στη λίμνη για κανένα μπάνιο. Και μετά να πάνε να παίξουν. Αύριο θα σκυλιάσουν. Γιατί έτσι πρέπει να κάνουν. Και προσέξτε επίσης κάτι ακόμα. Θα επιδιώξουν και κάρτες. Αύριο. Έτσι πρέπει να κάνουν. Τι επίσης το δουλεύουν για άλλους. Ξεκάθαρα. Στο λέω στα ίσια. Φυσικά. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, το βλέπεις εσύ. Δανεικό από τον ΠΑΟΚ έχουν. Καταρχήν ο ένας είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ναι. Ο άλλος είναι ο παίκτης ο οποίος μεγάλωσε στην Τούμπα. Από 5 χρονών είναι στον ΠΑΟΚ. Ήταν αρχηγός του ΠΑΟΚ και έκανε τη δήλωση που έκανε για τον Άρη. Εσείς τι πιστεύετε, μόνο αυτοί να μιλήσουν στα αποδυτήρια. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι κάτι ύποπτο. Που τις σχέσεις Χριστοβασίλη, ΠΑΟΚ κτλ. Τι ξέρουμε, οκ. Okay. Σωστό. Κάτι μου λένε και κάτι εταιρεία τον έλαβε εκεί στο ξενοδοχείο, κάτι τέτοια μου λέγανε. Τέλος πάντων αυτά δεν τα γνωρίζω. Αλλά σου λέω, πάει μέσα στα αποδυτήρια ο Μουστακίδης και λέει: Παιδιά, θέλω σήμερα να παίξετε για μας. Φυσιολογικό δεν είναι. Όταν κάθε χρόνο δανεικός και το ένα και το άλλο, χαρίσεις από εδώ, χαρίσεις από εκεί, Βελίδης πάει και έρχεται. Τι περιμένετε να δείτε δηλαδή αύριο? Θα σκυλιάσουνε. Εσύ πρέπει να πάει να παίξεις την παλίτσα σου και να πάρεις το αποτέλεσμα. Να είσαι σφιχτός πίσω, να αποφύγεις τα λάθη. Θέλω μια πολύ καλύτερη εμφάνιση από τα ακραία μου μπακ. Ο Μενέντεθ σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Εγώ δεν λέω να ανέβει, γιατί θα του δοθούν ευκαιρίες να ανέβει. Αλλά πρέπει να προσέξει πίσω. Ο Τζανακάκης πρέπει να είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το παιχνίδι που έκανε με το Λεβαδιακό. Ας είναι ο Τζανακάκης του αγώνα στη Λαμία. Δεν θα έχει θέματα αν είναι ο Τζανακάκης του αγώνα στη Λαμία. Ο Μπάσα θα πρέπει να παίξει ακριβώς όπως παίζει σε όλα τα μάτς. Αλλά αυτά τα 2-3 λαθάκια που κάνει τα επιπόλαια δεν θα πρέπει να τα έχει στο παιχνίδι. Γιατί αυτές οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το παιχνίδι αύριο. Και φυσικά θέλω τον γκάμα της Λαμίας, όχι τον γκάμα του Λεβαδιακού. Γιατί αν ο Γκάμα είναι της Λαμίας, ο Μπάσα είναι, όπως είπαμε, ο Τζανακάκης είναι της Λαμίας, λέω μία, δύο, τρεις θέσεις. Δεν φοβάμαι τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι είναι και πέντε να παίξουν, ο Ντιγκινή αν τη βρει τη φάση την κάνει γκολ. Ο Γιουνές για πέντε να παίζει όλο το μάτς, αν του δοθεί η φάση θα το κάνει γκολ. Ο Ματέο είναι μαϊμούνι. Ο Γκαρσία και χάλια να είναι παιδιά ως εξτρέμ, παραγωγικά δηλαδή και επιθετικά, η βοήθεια που δίνει στο μπακ του είναι απίστευτη, είναι τεράστια. Δεν υπάρχουν, μπορεί να μην υπάρχει κι άλλο τέτοιο εξτρέμ στη Super League αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, δεν το λέω ως προς την ποιότητα την επιθετική. Υπάρχουν και άλλοι καλοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές στη Super League που μπορούν να είναι και επικίνδυνοι και μπορούν να δημιουργήσουν. Πίσω.
Είναι τεράστια υπόθεση το εξτρέμ να δίνει βοήθεια. Γι' αυτό και νομίζω ότι το καλύτερο για τον Ερέρα αύριο θα είναι να χρησιμοποιήσει τον Ματέο από την πλευρά του Μενέντεθ για να του δίνει βοήθεια στο μαρκάρισμα και στα. Εδώ ήταν και τον έψαχνα. Φίλε, κάνει εκπομπή. Μπορεί να μείνει χαριδιστή. Λοιπόν, δεν χαριδίζομαι. Χρήσανθε, δεν παλιμπεδίζω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τον είχε δει από πριν και δεν μου τον έδινε. Πού να ξέρω, φίλε, ότι ψάξει τον αναπτήρα σου και το λε στον κόσμο. Λοιπόν, και απαγορεύει το κάπνισμα. Ναι, λοιπόν, ο Ερέρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει νομίζω τον Ματέο σε μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα στην πλευρά του Μενέντεθ. Γιατί ποιο είναι από την πλευρά εκεί. Οξίδα. Ποιο? Οξίδα. Άκου λίγο. Άκου να σου πω κάτι. Αν ο Μενέντεθ δεν μπορεί να πιάσει τον Ξίδα, να κάνει ένα πακέτο τα πράγματά του, όπως είναι από τα Γιάννενα, να πάρει το αεροπλάνο, να πάει να παίξει φλαμουρτάρι απέναντι. Αν έχουμε πάρει μπακ το οποίο δεν μπορεί να πιάσει τον Ξίδα, τον Ιωαννίνων, και θέλουμε να είμαστε Άρης. Ότι... Και θέλουμε να πάμε στην πεντάδα. Εγώ σου λέω και θέλουμε να πάρουμε το κύπελο. Τι πρέπει και θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πακετάρει. Ξέρω, έχω μπορεί δύο, έχω ρε, δύο σκάουτερ της Φλαμουρτάρη σαν οπάδο, να πάει απέναντι. Ναι. Δεν είναι καθόλου οπαδική. Είναι καθαρά δημοσιογραφική τοποθέτηση. Καθαρά δημοσιογραφική τοποθέτηση, φίλε. Αν το μπακ μου δεν μπορεί να πιάσει το Ξίδα, ευχαριστώ πολύ. Άστο ρε, φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη. Το... Άμα είναι ο Ζάμπα, Ζαμπά, Μπαζά, αυτή εδώ πέρα, ο Ποντένσε... Ο... Πες να του πάω. Εγώ δεν αξιολογώ τον αντίπαλο. Τι θα κάνει. Εγώ σου λέω πρέπει... ποιο παίζει από εκείνη την πλευρά. Όχι. Τη βοήθεια τη δίνεις στην πλευρά που το έχει ανάγκη. Ο Μενέντεθ, επειδή είναι ένας επιθετικός μπακ που είναι αλήθεια ότι δυσκολεύεται κάπως στην άμυνα, θέλει βοήθεια συνήθως. Ήταν συνεπής με εξαίρεση μια-δυο φάσεις κόντρα στο Ευρωπαϊκό, αλλά τη βοήθεια θέλει. Πολύ ωραίες δικαιολογίες λες. Ο Μενέντεθ μέχρι στιγμής εμένα δεν με έχει ικανοποιήσει. Άμα είναι να γλύφουμε όλους τους παίκτες μας και να τους λέμε όλους ότι είναι καλοί, πολύ ωραία, να πάρουμε το διαιτηριωτικό. Είπα εγώ ότι είναι καλός ο Μενέντεθ. Ο Μενέντεθ μέχρι τώρα δεν την έχει κάνει τη δουλειά. Είπα εγώ ότι είναι καλός ο Μενέντεθ. Δεν την έχει κάνει τη δουλειά μέχρι τώρα. Το πρώτο με το Λεβαδιακό ήταν με δεδομένο ότι δεν έχει ξεκινήσει άλλο μας βασικός. Θα θέλει βοήθειες. Από εκεί να τον κάνουμε. Είναι ένα επιθετικό μπακ. Είπα εγώ ότι είναι καλός. Συγγνώμη, θα το ποπομπάρεμα. Είπα εγώ ότι είναι καλός. Αυτά που κάνουν δίπλα. Είπα εγώ ότι είναι καλός. Με μας είπες, θέλει βοήθειες, είναι ένα επιθετικό μπακ. Πες, δεν έχει βοηθήσει μέχρι τώρα την ομάδα. Τότε το σωστό. Δεν έχει βοηθήσει. Έχεις πει καφέ με τον Μενέντεθ? Όχι. Εγώ έχω πει. Στην Ολλανδία. Να τα. Εδώ. Αλλά δεν ήξερε καν ποιος είμαι. Να σου πω κάτι. Με κοιτούσε περίεργα. Μέχρι στιγμής, βάσει της εικόνας σου, προετοιμασία και τις προπονήσεις, ο Βαλεριάνος δίκαια ήταν στην ενδεκάδα. Μέχρι να έχει αυτό το θέμα του τρακεφαλού. Τώρα υπάρχει αυτός. Εντάξει, προσπαθεί, δεν μπορεί να πει ότι δεν προσπαθεί. Ο Βαλεριάνος δεν τραβάει μέχρι στιγμή. Εξαιρετικό. Είναι πολύ καλό. Στη Λαμία. Περίμενε. Με τη Λάρισα δεν είναι καλό. Εξαιρετικό με τη Λαμία. Μέτριο με τη Λάρισα. Ναι. Άρα δεν ήταν πολύ καλό. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και ένα μέτριο παιχνίδι. Ναι, όσο όμω ο Μενέντεθ είναι έτσι αυτό. Έχουμε θέμα εκεί. Σίγουρα. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και αν παραμείνει αυτό το θέμα την αριστερή πλευρά, δεν αποκλεί ο Άρης να ψαχτεί για ένα παίχτη εκεί πέρα το Γενάρη. Βιάζομαι λίγο, λες. Αν ήμουν εγώ. Ναι. Εγώ. 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 Δεν θα έφερνα το Μαυράκι. Θα παίρνεις ένα μπάκι για τα δύο άκρα. Ναι. Με αυτά τα λεφτά. Μάλιστα. Απλά. Πολύ ωραίο το λέω εγώ. Αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στην αγορά. Δύσκολα βρεις τέτοιο παίκτη. Το αριστερό μπακ είναι η πιο δύσκολη θέση που υπάρχει. Ένας τέτοιος παίκτης τον έχεις. Είναι ο Τζανακάκης. Το αριστερό μπακ, ναι, είναι η πιο δύσκολη θέση που υπάρχει για την επιλογή σου. Και δεν είναι όπως το αριστερό εξτρέμ, γιατί το αριστερό εξτρέμ μπορείς να βάλεις με ανάποδο πόδι. Αλλά αριστερό μπακ είναι η πιο δύσκολη θέση που υπάρχει. Πάμε αυτόν τον Ταλιαφίκο της Ιππάγης. Ο λόγος που ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τις αβάντες, και χαλίφιδες και όλα τα υπόλοιπα, μην τα λέω τώρα ξανά, θα τα πω μετά από τον Σιδηρόπουλο, είναι ότι έχει αυτή τη στιγμή τα δύο καλύτερα back από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Και δεν έχει απλά καλά back ανασταλτικά, έχει και ανασταλτικά και δημιουργικά. Οι πιο ακριβοί του ποδοσφαιριστές δεν είναι ο center for. Τώρα βέβαια πήραν αυτόν τον Verblum που είναι λίγο χειρότερος από τον... Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι. Είναι λίγο χειρότερος από τον Ιντζόγκλου αυτή τη στιγμή.
Ο Ιντζόγκλου είναι πολύ καλύτερος αυτή τη στιγμή από τον, από τον Βέλμπλουμ, αναλογικά. Αν το βάλω σε θέμα χρημάτων, πρέπει ο Λευτέρης να πάει να κάνει αγωγή στο ελληνικό δημόσιο για τα λεφτά που παίρνει αυτός με ο Βέλμπλουμ. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει τους δύο καλύτερους, τους δύο πιο ακριβοπληρωμένους παίχτες του, εκεί όπου ο Άρης έχει αντίστοιχα τους δύο λιγότερα αμοιβόμενους, τους δύο ποδοσφαιριστές παίρνουν τα λιγότερα από όλους άλλους. Για μένα, λαθασμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ο μπακ και κυρίως ο αριστερός. Γιατί είναι πολύ λίγοι οι καλοί. Στο στυλ ποδοσφαίρου που και σκέψου το λίγο και δες το διαχρονικά και δες στις μεγάλες ομάδες κτλ. Δες ποιοι παίχτες ήταν εκεί και πόση μεγάλη διαφορά κάνανε όταν ο αριστερός μπακ έβαζε γκολ. Όπως ο... οι σουτάρες που βαρούσε ο Βραζιλιάνος. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, παράδειγμα. Τώρα μου λες, θα μου πεις που πήγες. Ναι. Αλλά για να μιλάμε για ποδόσφαιρο, μια που σας αρέσει να ακούτε για ποδόσφαιρο, ένα στοιχείο υπεροπλίας του συμπολίτη φέτος είναι ότι έχει τα δύο καλύτερα μπακ της αγοράς στη Σούπερ Λίγκα. Το Μάτος και το Βιερίνια. Και παρόλα αυτά, πήγε και έφερε έναν καλό ποδοσφαιριστή πάλι. Ο οποίος βέβαια είναι ο ιδανικός για να έρθει στο Βικελίδης. Ο ιδανικός. Διότι συνέχεια θα λέω για τον Τοσκά που έχει έρθει στα Ποδανά στο Βικελίδης. Μάλιστα. Αλλά είναι καλός ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος. Άδες. Άρα εγώ θα έπαιρνα, φίλε, και στις δύο θέσεις. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, φίλε. Αυτοί αποφασίζουν όμως, όχι εμείς δυστυχώς. Εγώ λέω τη δική μου. Καλά, ναι, σίγουρα. Εντάξει. Ωραία, αν κάποιος διαφωνεί, πολύ ευχαρίστως. Σου λέω ότι θα έκανα αν ήμουν εγώ. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει το συγκεκριμένο. Βέβαια, θεωρώ ότι ο Μαύραη θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα στην πορεία και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο γιατί είναι και ο Μπάσα μπροστά. Τώρα τι προγνωστικό, ρε φίλε. 7-41. Καταρχήν μου λες, θέλω, Χρήσαν, θέλω προγνωστικό αντικειμενικό όσο γίνεται για αύριο. Πώς είμαι αντικειμενικός? Τι είμαι εγώ, το παίζω εγώ αντικειμενικός δημοσιογράφος? Είναι άλλο τα μιλάω για ποδόσφαιρο βέβαια και πολλές φορές είμαι πολύ πιο αντικειμενικός από αυτούς που παρουσιάζω σαν αντικειμενική. Αλλά μπαίνει το υποκειμενικό στοιχείο στον Άρη. Το μάτς είναι δύσκολο. Αν μπορούσα να κάνω προγνωστικό, αν έπαιζα, δηλαδή έπρεπε πάση θυσία, μου βάζανε ένα μαχαίρι στο λαιμό. Χι θα έβαζα. Και περίμενα μετά την άλλη μέρα να δω τι γίνεται. Αν θες να το πάω με πιθανότητες, έχει ένα 50% το χι. Ένα 35% το διπλό και ένα 15% άσος. Αν στο βάζα έτσι με τις πιθανότητες. Τώρα, το όλοι Γιάννενα που λες στο τέλος, ήρεμα. Ναι, χρειάζεται να δώσουμε δικαιώματα. Ήρεμα. Ποιος ο λόγος το όλοι Γιάννενα, για πες μου λίγο. Να πούμε ότι είμαστε μάγκες, τι. Ότι τους δίραμε και μπήκαμε μέσα. Ποιος είναι ο λόγος? Τίποτα να μην κάνεις. 10 να βρεθούν εκεί οι Αριανοί και να πάνε να μπουν στο γήπεδο. Τι θες, να φάμε καμιά αγωνιστική να παίξουμε χωρίς κόσμο τον ΠΑΟΚ? Γιατί το επόμενο παιχνίδι σου είναι με τον ΠΑΟΚ. Από εκείνο θα μετρήσει μια πιθανή ποινή. Βλέπεις τι γίνεται σήμερα. Άσχετα αν θα ευνοηθείς εσύ στο τέλος. Ο Πασχαλάκης σήμερα αναβλήθηκε και πήγε την Τρίτη λόγω κολλήματος του δικηγόρου του ΠΑΟΚ. Για να παίξει με την ΑΕΚ φυσικά. Εσύ πες ότι αν πήγαινες εσύ, θα στη δίναν την αναβολή. Και γλίτωνε τον ΠΑΟΚ για να παίξει μετά σε ένα παιχνίδι που δεν διακυβεύεται και τίποτα. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό το οποίο γίνεται και προσπαθούν με ένα εχθρικό, όχι σωματείο, δεν είναι ο ΠΑΣ εχθρικός, αλλά η διοίκηση του είναι, ξεκάθαρα. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να πάμε εμείς στη Λούμπα να πέσουμε? Μπορείς να πας στο γήπεδο φυσικά να το δεις το μάτς. Δεν πρέπει ούτε διακριτικά ούτε τίποτα. Και φυσικά πρέπει να αλλάξει αυτός ο χουντικός νόμος. Και φυσικά πρέπει να διαφοροποιηθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά όχι να κινδυνεύσει η ομάδα. Γιατί αν εσύ κάνεις αυτό που κάνανε αυτοί πέρσι, εσένα δεν θα πει η αστυνομία ανοίγαμε τα λουκέτα. Θα λένε τα σπάσαν οι Αριανοί και μπήκανε. Λουκούμι θα τους έρθει να πάνε κανένα δυο περίεργοι που δεν θα είναι και Άρης και να μπουν σε καμιά μανούρα. Ήρεμα.
Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα χουντική αυτή τη στιγμή. Η οποία απαγορεύει σε σένα να πάει να δεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, γιατί σ' άρεσε. Ενώ αυτούς που πετάξαν φωτοβολίδα την προηγούμενη εβδομάδα, τους αφήσαν να πάνε 500 άτομα στην Κρήτη. Σε ένα γήπεδο κλουβί. Έτσι είναι. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 14 λεπτά και μετά από τις 6 All About Aris On Air στο Λίμπερο 107,4. Χρήσανθος Αλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Ξεκινήστε να λέμε κάποια πραγματάκια για το παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα. Αύριο στις 8.30 στους Ζωσιμάδες. Ένας Πας ο οποίος θα παίξει στην έδρα του. Είναι μια σχετικά δεμένη ομάδα με έναν προπονητή που τον έχει χρόνια στον πάγκο του. Απέναντι σε έναν Άρη που είναι ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο. Ένας Άρης ο οποίος αύριο πάει στα Γιάννενα προτάσσοντας νομίζω πρώτα την ποιότητα που διαθέτει και με αυτή την ποιότητα καλός ή κακός έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει μέχρι στιγμής σε αυτό το 3-3. Στα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν βέβαια είδαμε και άλλα πράγματα την ομάδα, τα οποία δεν τα είδαμε σε πολύ μικρότερο βαθμό κόντρα στον Λεβαδιακό. Αυτά ή κάποια από αυτά θα προσπαθήσει ο Άρης να δείξει πάλι στο αυριανό παιχνίδι, όπως δηλαδή την υπομονή στο παιχνίδι του, το σωστό τρόπο ανάπτυξης, τον οποίο δεν τον είχε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, κόντρα στον Λεβαδιακό. Να κάνει πιο αποτελεσματικό το pressing του απέναντι στον αντίπαλο και να βάλει περισσότερη ταχύτητα στο παιχνίδι του, γιατί ο Άρης, όσοι τον είδατε την Δευτέρα, φαντάζομαι διακρίνεται ότι η ομάδα ήταν κάπως αργή μέσα στο γήπεδο, και στη σκέψη της και στις ενέργειές τους οι ποδοσφαιριστές, που οι περισσότεροι πηγαίναν σε δεύτερο χρόνο. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Γιουνές, που πήγαινε πολλές φορές σε δεύτερο χρόνο πάνω στην μπάλα. Αν δεν το είχε αυτό, το είχε σε μικρότερο βαθμό, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει πετύχει τουλάχιστον ακόμα ένα γκολ ο Τινίσιος επιθετικός. Απέναντι σε ένα Πας Γιάννενα ο οποίος θα. Νομίζω ότι δεν θα βγει πολύ επιθετικά αύριο κόντρα στον Άρη. Δεν θα το ρισκάρει κιόλας, γιατί ξέρω ότι ο Άρης μπορεί ναι μεν ακόμα να δουλεύει τη γρήγορη μετάβαση της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση, αλλά έχει γρήγορους παίκτες που μπορεί να εκμεταλλευτούν τον ανοιχτό χώρο. Ένας Πας Γιάννενα ο οποίος θα παραταχθεί αύριο με 3-5-2, λοιπόν, το οποίο γίνεται στην άμυνα 5-3-2, θα φορτώσει το κέντρο του και είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, ότι νομίζω ότι ο Ερέρα θα είναι καλό να αξιοποιήσει αυτή τη φορά τον Γκάμα περισσότερο στα άκρα της επίθεσης και όχι στον άξονα, όπου πλέον, και ενώ οι αντίπαλοι διαβάζουν πιο εύκολα τον Άρη, το είδαμε και με το Λεβαδιακό ότι δυσκολεύτηκε αρκετά και κλείστηκε αρκετά. Σε αντίθεση με τα άλλα δύο παιχνίδια που τον είδαμε να αγωνίζεται για περισσότερο στα άκρα και προσέφερε περισσότερο ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, που θα ψάξει σίγουρα αύριο να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις μετά την μέτρια απόδοσή του στο παιχνίδι της περασμένης Δευτέρας. Ξαναλέω, η εντεκάδα θα είναι ίδια με αυτή που είδαμε την περασμένη Δευτέρα κόντρα στο Λεβαδιακό. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι από τον Ερέρα, παρόλο που έχει μια γεμάτη εβδομάδα μπροστά του με άλλα δύο παιχνίδια μέσα σε διάστημα 8 ημερών. Ρωτήσω, θα δούμε λογικά την ερχόμενη Τετάρτη στην Τούμπα. Όχι μαζικό βέβαια, γιατί αν κάνει κάτι τέτοιο είναι και πιθανό να χαλάσει και την όποια συνοχή έχει αποκτήσει η ομάδα αυτή την στιγμή. Αλλά αύριο θα διατηρήσει το σχήμα το οποίο εμπιστεύεται αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, περιμένοντας φυσικά και μια καλύτερη εικόνα από αυτή που είδε την περασμένη Δευτέρα και μεγαλύτερη διάρκεια κυρίως στο παιχνίδι της ομάδας του. Λοιπόν, ανοίξουμε γραμμές. Τι θες? Ωραία. 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια. Ανοίγουμε τις. Στην συνέντευξη μας έλεγες τι έγινε. Πέταξε. Περιμένω, φίλε. Σε πούλησε? Όχι, δεν με πούλησε. Αδελφός είναι, δεν με πούλησε, αλλά. Δεν έχω ανταπόκριση ακόμα. Άμα δεν έχω, την κάνω εβδομάδα. Δεν πειράζει. Η έτσι λοιπόν είναι διαχρονική. Ναι. Oh. Τι. Oh. Εγκυρία βλέπω εκεί. Ναι. Φίλοι μου. Καλά, ναι. Με όμικρον γιώτα εννοούσα. Ναι. Το ξέρω, Χρήστα. 14 Οκτωβρίου
Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Football League, φίλε, να ξέρεις. Θα δούμε. Κλήρωση 28 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε. Έτσι λέει. Γιατί και πέρυσι έτσι λέγανε. Ορίστηκε, ορίστηκε. Α, και... αφού έχεις έρθει τώρα, εντάξει. Ε, εντάξει, όπως και να έχει. Λοιπόν... θα ξεχάσω εγώ πέρυσι. Ναι. Που γύρισα, τι όχι, είχα γυρίσει εγώ 7 Οκτωβρίου από την Κύπρο. Και λέγαμε ότι θα ξεκινήσει, θα χάσει μου λέει τις πρώτες αγωνιστικές και θα έρθει μετά, θα το πάρει εσύ μετά. Και γύριζα εγώ και δεν ξεκινήσει ακόμα. Και τελικά τέλειο Οκτώβριο είχε πάει. Γι' αυτό το κάναμε. Ε, ναι, φίλε, το ξέρω. Για να, όπως, γι' αυτό είχε αναβληθεί και το φιλικό με την Μπόκα. Για να το προλάβω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, ναι, Χρήσανθε. Λοιπόν, έχουμε τον πρώτο φίλο Δημήτρη. Ωραία, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Ο Παύλος είμαι. Γεια σας κύριε Παύλο. Δεν σε καταλάβαμε. Ναι. Ακαταλάβατε. Άγνωστη φωνή. Δεν σε καταλάβαμε λέω. Σήμερα σας ακούω λίγο περίεργα. Τι εννοείς. Τι εννοείς. Τι εννοείς περίεργα. Να αρχίσουμε λίγο λοιπόν από την ομάδα μας. Μάλιστα. Ναι. Τσαλτίδη, γιατί φωνάει ας πούμε τόσο πολύ κύριε, να μιλάμε για το κύριε Τσαλτίδη, ή κύριε Τσαλτίδη, Χρήσανθε. Ένα από τα δύο θα διαλέξεις. Χρήσανθε. Α, μπράβο, ναι. Γιατί φωνάζω. Φέρουμε το πρόβλημα από την αρχή της χρονιάς. Ναι. Μην με αναγκάσεις να πω για παίχτη που δεν έπρεπε να βρίσκεται στον Άρη. Ναι, μην το λες. Άρχισε η περίοδος. Ναι. Τελειώσανε, ξέρουμε λοιπόν ας πούμε τι γίνεται. Αυτό που γίνεται τώρα, αυτή η κριτική, που αντί να επικεντρωθούμε, να συγκεντρωθούμε 100% στον αγώνα που έχουμε αύριο και ξεχάστε τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ θα ασχοληθούμε μόλις τελειώσει το μάτς αύριο. Ναι. Έτσι. Αλλά σήμερα βγήκε ο διαιτητής. Βοηθάει δύο λεφτά. Σήμερα βγήκε ο διαιτητής. Τι να κάνουμε. Δεν τελείωσα. Παρακαλώ. Βοηθάει στην ψυχολογία του παίκτη. Ποιο. Αυτή εδώ η κριτική ως προς το αριστερό τον ΠΑΚ. Τι εννοείς αν βοηθάει στην ψυχολογία του παίκτη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είπες ας πούμε να τα μαζέψει αν δεν μπορεί να πιάσει τον ψίδα. Αν δεν μπορεί να πιάσει τον ψίδα ρε φίλε. Εννοείται. Συμφωνώ. Εννοείται, αυτό είπαμε. Δεν είπαμε. Άλλο είναι αν δεν μπορεί, άλλο είναι. Πρόσεξε, ας είναι να ολοκληρώσω. Ναι. Εδώ είναι βουλή, ρε. Μα ρώτησε κάτι που δεν απαντήσω. Εδώ δεν είναι βουλή. Ναι, τι είναι. Θα περιμένετε να ακούτε και μετά να κάνουμε διάλογο μέχρι να με τη δεύτερη παρουσία. Θα λέμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, και μετά αυτά θα τα λέτε μόνο να είμαι στο Τσίπρα. Ναι, σωστό. Λοιπόν, πες. Γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα, παρένθεση, όχι λοιπόν η Χούντα. Τι είπε, να είμαι φοιτητής ότι τον ελέγξανε από πού είναι η ταυτότητά του για να πάρει εισιτήριο. Ναι, αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Σε μη αυτό δίνουν, γίνεται δίνουν... και είσαι μέλος, ας πούμε, λες ότι είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και πράσινα άλογα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, δίνουν μόνο. Δηλαδή τότε μόνο ποιος είναι, λοιπόν, τότε ποιος είναι ο φασισμός. Αυτό ο φασισμός είναι. Τότε ποιος είναι. Αυτό είναι, μια μορφή φασισμού είναι αυτό. Μια μορφή. Μια μορφή δεν είναι. Από πάνω μέχρι κάτω. Κλείνει η παρένθεση για να μην πάει η βαλίτσα μακριά. Πάμε πάλι στο αριστερό και στο δεξιμπάκ. Γιατί θα γίνει χαμός κυρίου. Πάμε στο αριστερό και δεξιμπάκ, λοιπόν, πάλι. Εν πάση περιπτώσει, το κρατάμε, ξέρουμε τι γίνεται. Να βοηθήσουμε και λίγο τον παίκτη, ας πούμε, λοιπόν. Δεν χρειάζεται αυτή την ώρα. Ξέρουμε το πρόβλημα και το είπαμε. Το ξέρουμε το πρόβλημα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, στον Νίκο να πω έτσι. Ναι. Ναι. Τι συνοχή ρε παιδιά. Οι τσελιγκόβλαχοι τους είδαμε λοιπόν με τον Απόλλων Αθηνών. Λάρε Παύλε. Οι ποιοι. Οι ποιοι. Ναι, οι τσελιγκόβλαχοι, ναι. Ντροπή. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σοβαρά. Εσένα θα σε αντιμετωπίζουν πλέον όλες αυτές οι ομάδες, ακόμα και οι πιο μεγάλες, με τον Γκάμα να έχει 2-3 και να τρώει συνέχεια ξύλο, ο Γκαρσία να με το ίδιο, δεν θα σου αφήνει να έχεις ρυθμό, γιατί διαφορετικό, όπως είπες, σε ανοιχτό γήπεδο, δεν μπορούν να σε αντιμετωπίσουν με την ανοχή των διαιτητών. Είπες ότι αυτοί θα σκυλιάσουν λόγω του ότι είναι παράτημα και έτσι είναι. Εγώ θα σκυλιάσω δυο φορές παραπάνω. Έτσι πρέπει να κάνω παντού και πάντοτε. Και δεν φοβάμαι να με κανέναν. Όχι τώρα, ποτέ. Τα κοράγια φοβάμαι. Διαχρονικά. Λοιπόν, η κριτική γύρω από την ομάδα, ξέρουμε τι γίνεται, όχι να μην γίνεται, με πιο ήπιο τρόπο, να βοηθάμε να με λοιπόν, ας πούμε, την ομάδα ψυχολογικά, γενικά δηλαδή, σε όλα τα θέματα, δεν κρύβουμε τίποτα, το πρόβλημα της ομάδας, ας πούμε, το ξέρουμε, η ανάπτυξη
είναι καλή γιατί όπως είχα πει πριν από 15 μέρες, ο Άρης πλέον δεν εκβιάζει τον γκολ. Το γκολ θα μπει. Αρκεί να σε αφήσουνε για να βάλεις, ας πούμε, γκολ. Και ως προς τα μπακ, ας πούμε, του ΠΑΟΚ, αυτοί χθες έπρεπε να χάσουνε 0-6, ρε φίλε. Ποιος διερήνει έναν. Ο άλλος ο Μάτος, τον Τάρση Νέτονα με τον άκουσες. Καλός παίκτης, δεν λέω. Αλλά άμα ήμουν, λέει, μέσα, θα πλακωνόμασταν συνέχεια. Είσαι γιατί το είπε, μπορείς να μου πεις. Κινητή λεμιτό όμως είναι ο φίλος. Σωστό. Με, ο πρόσεξε, α, να το συμπληρώσω. Ο Μάτος που είναι... αν αυτός ήταν στο Λάρι, δεν θα προλάβαινε να μαζεύει κάρτες. Πρόσεξε λίγο. Ένα ακόμα στοιχείο που τον κάνει ακόμα καλύτερο το Μάτος, γιατί είναι καλός παίκτης, είναι αυτό. Ότι έχει, έχει τεράστια ανοχή από τους διαιτητές στο παιχνίδι του οποίου παίζει. Αυτό, αυτά να λέτε. Και όχι από την αριστερή πλευρά. Ξέρουμε το πρόβλημα. Σας είχα πει προχθές, ας πούμε, για τον Βίτορ, ας πούμε, που τον είδα με τον Αγροτικό Αστέρα και τον Κολάσο. Ας δίναμε και λίγο να με Κολάσο μεριά. Ας δει και λίγο Τζανακάκι αριστερά και δεξιά το Σόζα. Να μην κάνουμε τους προπονητές. Ξέρουμε τι γίνεται και πολύ περισσότερο, γιατί έχεις πολύ καλό προπονητή και δεν χρειάζεται ζει. Θέλει να είμαστε στην ομάδα με δίπλα και ψυχολογικά δίπλα τους. Σκυλιά αυτή. 10 φορές πιο σκυλί εγώ. Ευχαριστώ πολύ και αύριο διπλό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κι άλλον. Έχουμε άλλους δύο. Πριν πάμε στους άλλους δύο. Τι σου είπε, τι σου είπε, γιατί περιμένω να τελειώσει τέτοια, ρε φίλε. Το... ρε, ο φίλε, Παύλος. Λοιπόν, τι συνεννόηση μπουζούκι είναι αυτή. Να έχετε λίγο το νου σας εκεί πέρα μετά τα μάλγαρα. Ναι. Και μέχρι τα επόμενα τα διόδια, όσοι ακούτε. Γιατί βαράνε λίγο τα. Τι περιμένεις, ρε φίλε, να κάψουνε 5-6 για 3 λεπτά. Για να το πεις, ναι, για 3 λεπτά. Λοιπόν, είχαμε τον Παύλο στον αέρα. Λοιπόν. Έχει εκεί τέτοια. Ναι, έχει αυτό. Παιδιά. Το... έχει παιδιά. Και σταματάνε και τι λένε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πού? Θα πάρετε κάτι. Πού? Μετά τα μάλγαρα. Και μέχρι ανάμεσα στα μάλγαρα και τα επόμενα διόδια που έχει. Αυτός που μας έστειλε το μήνυμα, τι δουλειά έχει εκεί. Σωστό κι αυτό, καλή ερώτηση. Αυτός τι κάνει εκεί. Γιατί απ' την άλλη μένει. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Έχουμε άλλον φίλο, Δημήτρη, πάμε στον επόμενο, καλησπέρα σας. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Όπω και τα μάλγαρα θα γίνουν φωτιά από τον ναι. Τρίο, λίγο πιο δυνατά τον κύριο. Λίγο πιο δυνατά τον κύριο. Είναι χαμηλός. Ναι. Ναι. Φωνάξτε λίγο, φωνάξτε. Ναι, τα μάλγαρα λέω εσύ θα γίνουν 3 πρώτα. Πάρε και τον κύριο, πόσο είναι το σκορ. Ένα, εντάξει. Ωραία. Άμα μπει γκολ, το ξαναβγάλουμε. Παρακαλώ, ναι, πείτε. Λοιπόν, στόχος αύριο είναι να μην χάσει η ομάδα, φίλε, για μένα. Είναι οι 4 βαθμοί που είχες πει και χθες. Στα επόμενα 2 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Με 4 βαθμούς είμαστε πάρα πολύ καλά. Με 6 είμαστε αριστούχοι μαθητές. Έτσι. Είμαστε αριστούχοι. Πάμε για άλλα πράγματα με 6. 4 όπως είναι ένα... με ένα λογικό, ας πούμε. Εντάξει, θα σε... τα Γιάννενα έτσι θα σε παίξουν. Φίλε, θα σε εκνευρίσουν, θα προσπαθήσουν να εκνευρίσουν παίκτες, να φέρουν ένα μπουμπούλα, να την πέσουν στον γκάμα, κλωτσίδι, να σε αναγκάσουν να κάνεις κάτι. Παίζουν και αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς, ας πούμε. Φυσιολογικό. Για παρατήρηση, φυσιολογικό έτσι. Εγώ μόνο από εκεί φοβάμαι. Μια παρατήρηση έκανα χθες για το μάτς που ήταν και τα ευρωπαϊκά. Θεωρώ δεν με σας γεμίζει καμιά ελληνική ομάδα, ρε παιδιά, να πείτε όπου αυτή ξεχωρίζει, ρε παιδιά, τίποτα έτσι. Θα σου πω κάτι. Είτε ΑΕΚ, είτε το Ολυμπιακό, είτε πάω. Όχι, τι, όχι. Δεν τρόμαξες με κάποιον να πεις αμάρε, παιδιά. Όχι, απλά, απλά στην Ελλάδα οι συγκεκριμένες ομάδες, ειδικά οι δύο στις τρεις, έχουν απίστευτες αβάντες για πολλούς και διάφορους λόγους. Εννοείται. Αυτό, αυτό κάτι... λοιπόν σε συνδυασμό ότι είναι, μια καλή, είναι καλές ομάδες για τα ελληνικά δεδομένα. Όταν παίρνουν και ένα 50% πάνω από τα σφυρίγματα, τότε... φαίνονται γίγαντες εδώ μέσα στη χώρα. Βέβαια. Φυσικά, αυτό, αυτή είναι η διαφορά. Όταν, να σου πω κάτι, το άλλο, όχι 50%, είναι στα ίσια το μάτς με την Τρίπολη. Και σου δίνει ένα μούφα πέναλτι που σε σένα μπορεί να γίνει το ανάποδο. Ένα κανονικό γκολ στη Λαμία να σου το ακυρώσει. Ο Άρης δεν είναι υπερομάδα για να μπορεί να τα απεξέρχεται σε αυτό. Κοντά είμαστε ρε σάπτους. Δεν έχουμε μεγάλα απόσταση με αυτά που λέμε μέχρι τώρα. Πολύ κοντά είμαστε όλοι. Δεν βλέπω. Με έκανε εντύπωση στη Τζέλσι χθες, η οποία ήταν πάρα πολύ διαβασμένη. Γι' αυτό ξένο διαιτητή. Γι' αυτό λέω ξένο διαιτητή και μπράβο στην ΠΑΕ Άρης που έστειλε επιστολή και ζητάει ξένους διαιτητές.
Εννοείται. Έπρεπε να το είχε λοιπόν, κάνει. Είδανε ότι ο Πάουκ βάζει γκολ, φίλε, με τα στημένα, να ξέρει. Και μου έκανε είναι καλός, είναι καλός. Είναι κοντζάμ Τσίλσι στα κόρνερ και στα φάουλ. Ήταν και οι 11 πίσω, ρε φίλε, μέσα στην περιοχή. Και οι 11. Παρατήρησέ το. Ναι. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω μπράβο, ο προπονητής, ο ξένος το είδε και αυτό. Όλοι πίσω. Δεν κινδύνευσε φυσικά με τους 11 πίσω πουθενά, έτσι. Αυτό όταν θα παίξουμε θα πρέπει να επισημεθεί ότι από εκεί κινδυνεύεις. Από κόρνερ και τα φάουλ γύρω-γύρω. Παρά από συνδυασμό είναι προσπαθεί να σου κάνουν κάτι. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακροατής, παρακαλώ. Γεια σας. Μετά και τον δεύτερο ακροατή. Από την Τούμπα είμαι. Ναι, περαστικά. Εκεί μεγάλος εγώ. Έχω να σε θυμίσω κάτι, μια παλιά ιστορία. Όταν πήγαινα σχολείο, τι. Όχι όταν πήγαινε σχολείο, και σχολείο που πήγαινε. Γιατί πήγαινα στην Τούμπα γι' αυτό. Ναι, ναι, επειδή πήγαινε στην Τούμπα γι' αυτό. Ναι. Πρώτος διατητής ήταν ο Βασάρας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο μπαμπάς. Δεύτερος είναι ο Σιδηρόπουλος. Ο μπαμπάς, ο μπαμπάς ο σκορεμένος ο ίδιος. Είναι αυτοριόκαστο αυτό, το ξέρω πολύ καλά. Ναι, και εμείς ότι είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Ας λένε αυτοί από τη Ρόδο. Στη Ρόδο είναι παντρεμένος, κάτι τέτοιο είναι. Ανάποδα. Στο ωριόκαστρο μένει. Πάμε παρακάτω. Α, μπράβο. Λοιπόν, ο Κάκος, ο φίλος μας, ο Φαλάκρας, ναι, ναι. Που μας έβγαζε τα ζουμιά του στο Χαρελάο και ζητούσε και διέκοπτε τον αγώνα, ο οποίος είναι τα ίδια. Ο Ευθυμίου από τη Δράμα, ο φίλος μας. Ναι, Ευθυμιάδης. Ευθυμιάδης, που είχε την πανέλα από κάτω, το κοράκι. Ο Μπίκας, ο φίλος μας, ο παλιός, που μας έριξε στη Β' Εθνική για τα διαρκείας. Μπίκας, ναι. Ναι. Και ο φίλος μας με τα λάστιχα τα ωραία, που απέναντι από τον Σταυρό απέναντι. Ναι. Πήγαινε και αγοράζαν τα λάστιχα, ο Καλόπουλος. Μπράβο, ναι. Ποιον είχαν βοηθό, ποιον κάτσε να δω, αν είσαι διαβασμένος, μιλάς κοράκι. Τα κοράκια είναι στα γραφεία κηδιών. Ποιον είχε βοηθό, ο Καλόπουλος και ο Σιδηρόπουλος. Ποιον είχε βοηθό και ο Καλόπουλος και ο Σιδηρόπουλος και ο Βασάρας. Πού να ξέρω τώρα ποιο. Είσαι αδιάβαστος. Διότι αυτός τώρα δουλεύει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λέγεται Σαραϊδάρης. Α, αυτός που είναι. Με αυτό είναι η ουσία. Λοιπόν, άντε. Αυτοί. Αυτά. Κοίταξε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει ο αγώνας άμα τους κερδίσουμε ή δεν τους κερδίσουμε μετάβριο. Εμάς μας ενδιαφέρει ούτε το κύπελλο να πάρουμε. Εμείς θέλουμε να τους κερδίσουμε, κατάλαβες. Ναι. Από αυτή την άποψη θέλω. Γι' αυτό παρακαλώ τον πρόεδρό μας να καθαρίσει την υπόθεση. Να σε καλά. Μην τυχόν και βάλει αυτό το κολάκι. Γιατί σβήσαμε. Τον κολάκι να βάλει. Να είσαι καλά. Αυτόν. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Ήρεμοι θέλω να είστε. Τελευταίος ή Αχλατιλής. Αχλατιλής. Πάμε Γίνιο. Πάμε Γίνιο. Εγίνιο. Σάβα. Ναι, γεια σας. Είμαστε 22ο λεπτό του αγώνα. Ναι. Το αποτέλεσμα εξακολουθεί όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Ωραία. 1-1 με γκολ του Γεωργίου στο 25 ναι. Και στο 34 με ένα γκολ του Ντούμψου έγινε το 1-1, εξακολουθεί να είναι το 1-1. Ισοπαλία έχουμε, έχουμε καμιά καλή φάση, κανένα πέναλτι, κανένα δοκάρι, κανένα τέτοιο. Όχι, στο 70 ακριβώς, ένα σουτ, μάλλον στο 64, ο Κοστούλας επιχείρησε ένα δυνατό σουτ έξω μεγάλη περιοχή, πετάχτηκε ο Καραγκιόλης και με υπερένδες έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Να δώσουμε λίγο και τις αλλαγές των ομάδων. Στο 46 βγήκε ο Γιαβγόζης και μπήκε ο Καραγκιόζης. Στο 46 βγήκε το Παλίδης και μπήκε ο Γιαλαμούδης. Στο 46 βγήκε ο Ζήσης και μπήκε ο Στάντζης. Στο 46 βγήκε ο Πολύζος και μπήκε ο Έπας. Στο 46 βγήκε ο Δημήτρουλας και μπήκε ο Ξανάκης. Και πριν από λίγο βγήκε στο 66 ο Δούμτσος και μπήκε ο Καράμπελας. Από την πλευρά του κύριος Βοσνιάδης έκανε τις εξής αλλαγές. Στο 46 βγήκε ο Στάμου και μπήκε ο Γιαννίτσης. Στο 46 βγήκε ο Καλτσάς και μπήκε ο Παναγιωτούδης. Στο 46 βγήκε ο Παπαδόπουλος και μπήκε ο Κοστούλας. Και στο 44
στη θέση του Τάιτ, ο οποίος ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις, μπήκε ο Ρόβας. Να πούμε ότι μέχρι τη στιγμή δεν έγινε μεγάλες φάσεις μπροστά και στις δύο εστίασες, εκτός από το σουτ του Κοστούλα. Μάλιστα, ωραία. Οκ, θα τα πούμε και αργότερα, Σάβα, να είσαι καλά. Ένα-ένα παραμένει το φιλικό του Ηρακλή. Θα πάει στον ακροατή και μετά θα πάει στο break. Παρακαλώ. Ήμουνα σε Μαρτίου και έφτασα στο Κορδελιό, ρε παιδιά. Τουλάχιστον έχεις τέτοιο. Στο κεντρινό μαύρο. Στο κεντρινό μαύρο Κορδελιό όμως. Στο κεντρινό μαύρο Κορδελιό. Ναι, αλλά έπρεπε πρώτα να βγάλουμε τον ακροατή και μετά τον τέτοιο. Δεν είπα, περιμένω ακροατή. Τέλος πάντων, δικό μας λάθος. Πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε. Δεν μου λέτε να ρωτήσω κάτι, εκπομπή ναι. Του ΠΑΟΚ είναι εκεί. Του ΠΑΟΚ, ναι. Τι είναι αυτά, παιδιά, ρε. Γιατί ασχολείστε. Με ποιον παίζουμε όμως τον Ιωάννη. Αρισίσε! Αρισίσε! Ο διαιτητής το φάουλ όμως υπέρ του ΠΑΟΚ δεν το έδωσε και του Άρη. Και φώναζε εσύ γιατί δεν έδωσε κόκκινη στον Κρέσιτς ο Σιδηρόπουλος. Ρε παιδιά, μην ασχολείστε, ρε. Δεν υπάρχει εκεί μην ασχολείστε. Εκεί μην ασχολείστε. Μα δεν ψάξει κάτι. Η ΠΑΕ Άρης γιατί έστειλε επιστολή τότε. Η ΠΑΕ Άρης είναι η ΠΑΕ Άρης και μπορεί να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Μην ασχολείστε. Εμείς τι ασχολούμαστε. Άλλο πήρα να πω και με αλλάζετε. Πες αυτό που θες να πεις. Λοιπόν, εγώ το μόνο που θέλω να πω, σιδερένιο στο Νικολάκη, σαν τα σίδερα που καβαλούσε όταν έβαζε γκολ. Ποιος είναι ο Νικολάκης? Αυτό πήρα. Α, το Κιζερίδη λες, ναι. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Να είναι πάντα καλά, να, είναι καλά. Να τον χαίρεται η οικογένειά του και να τη χαίρεται και αυτός. Ποια γκολάρα στην Ευρώπη του Κιζερίδη πανηγύρισες? Α, αυτά... Τι? Ρώτα τον Κώστα τον Οικονομίδη. Τι Οικονομίδη ρε, εσύ δεν τάζησες? Τάζησα. Πόσο χρόνο είσαι? Μεγάλος είμαι, τάζησα. Πόσο? 60. Τι 60 ρε? Αυτή η φωνή, 60, είναι... Αυτή η φωνή είναι 60 χρονών. Άσε ρε απατεώνα, 30 κι αν είσαι. Τώρα τι θα... 60 χρονών είσαι. Αυτά είναι τα μου, 58. Πλάκα κι αν είσαι. Πω... δεν κάνω πλάκα, το 60 γεννηθείς είμαι. Πω... ήσουν στη Γενέβη. Στη Γενέβη. Σερβέτ Άρης. Όχι, όχι, δεν ήμουν έξω. Έξω ήμουν. Εκεί καβάλισε το κάγκελο πρώτη φορά ο Νίκος. Σέντρα Λουμπούτης από τα αριστερά, το εγώ το περιέγραφα, το 1998. Εντάξει, αυτά δεν τα θυμάμαι. Μη δες. Αυτά, δε, πρώτο, μου, δεν πρώτο μου εκτός έδρας ευρωπαϊκό μάτς του Άρη μετάδοση έκανα τότε. Και πετγάζει ο Λουμπούτης σέντρα από τα αριστερά, πετάγε το Κιζερίδης, πάρ το 1-2 με στη σερβέτ. Λοιπόν, να είναι γερός και σιδερένιος. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν θυμάζω όμως τον κόλ του Κιζερίδη. Έλα, πες το χώρο, τους χορηγούς εσύ, ξύπνα. Ας τα story. Εδώ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Γρήγορα, γρήγορα, ακροάτες, περιμένει ο λαός. Παρακαλώ. Άντε, γεια σας. Άντε, γεια σας. Άντε. Να σας. Ναι, καλησπέρα, ακούγομαι. Ναι, βεβαίως. Από Αθήνα, Χρήσανθε, με σένα μιλάω. Μαζί με τον κύριο Νίκο είμαστε εδώ, ναι. Ωραία. Χρήσανθε, την άλλη φορά που μιλήσαμε, δεν ξέρω αν κατάλαβες καταρχήν ποιος είμαι. Που είχαμε μιλήσει το 24 Αυγούστου και σου είχα πει 3-0 θα κερδίσουμε, ήταν και ο Νίκος εκείνη την ημέρα. Όντως. Το θυμάται ο Νίκος. Όντως. Καταρχήν την άλλη φορά που σε πήρα ακόμη μια φορά. Ναι. Κάτσα να σου ευχηθώ για τον πατέρα καλό παράδοσο που είναι το πιο κρίσιμο και το πιο σημαντικό. Να είσαι καλά. Δεν τον ξεχνάμε. Μιας και όμως πήρα σήμερα, θέλω να αναφερθώ σε αυτό που λέτε για τους διαιτητές. Ναι. Δεν το βρίσκω ορθό. Δηλαδή, συγγνώμη, οι παίκτες πλέον είναι ξένοι, οι προπονητές είναι ξένοι. Οι διαιτητές θα είναι ξένοι. Μήπως ετοιμάζετε στο τέλος να μας βγάλετε και από τα γήπεδα? Δηλαδή να έρχονται οι ξένοι και να βλέπουν τα παιχνίδια. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή σαν πολύ δεν πάει. Η μισή, το μισό γήπεδο μήπως είναι άνεργο και χειροκροτάει να πούμε τους εκατομμυριούχους. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν κατάλαβα πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν το κρίνω πολύ ορθό και μήπως αυτό το ξένο δεν τον επιλέξουν οι Έλληνες. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη και
Δεν ξέρω. Περίεργα πράγματα βλέπω. 6 γκολ έχει βάλει ο Ναγλίνης, ακόμα δεν τον είδαμε. Να δούμε και κανέναν Έλληνα να παίζει επιτέλους. Παρακαλούσαμε τόσα χρόνια να ανέβουμε στην Άλφα Εθνική και δεν βλέπουμε δικά μας παιδιά να παίζουνε. Παίζουνε οι ξένοι. Εντάξει, ωραία μπάλα παίζουνε. Δεν είπαμε, προς Θεού δεν είπαμε, αλλά το πρωτάθλημα είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Και συγχωρέστε με να μην σας πω ότι ήμουν και περήφανος τόσα χρόνια που έπαιζα Β' Εθνική και δεν έπαιζα με 10 ξένους σαν τους συμπολίτες που ξεφτελίζεται κάθε φορά που βγαίνει στην Ευρώπη. Για να μην σας πω ότι δεν επιθυμώ να πηγαίνω ξανά σε τελικούς κυπέλου και να χάνω. Προτιμώ να μην πηγαίνω καθόλου με 10 ξένους. Μάλιστα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Δεν έχει άλλον. Ωραία. Άρα να παίξουμε στη Β' Εθνική, γιατί άμα πηγαίνουμε στο τελικό κυπέλου χάνουμε. Ανοιχτές γραμμές για λίγο ακόμα. 2-31-0-4-1. Το πρωτοσέλιδο του Μακελιού μου στέλνει ένας φίλος που έχει κεντρικό τίτλο «Πάνε να συλλάβουν το Σαββίδι». «Χειροπέδες είναι εντολοδόχος των Ρώσων», λέει η εφημερίδα. Λέει ο Στεφανός. Την οποία δεν υιοθετούμε φυσικά εμείς. Έτσι. Διότι επίσης αναφέρει «Τον κρατάνε δεμένο με κυπατζίδικες τηλεφωνικές συνακροάσεις από το ρετυρέ της Κατεχάκη που της είχε βάλει ο συρτάρι ο Σαμαράς». Κυπατζίδικες. Από την Κύπρο. Παρεπτόντως, να πω ότι κάποια site δεύτερο, τρίτο, τέταρτα, πέμπτα γράφουν για μία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εμπλέκουν τον Καρυπίδη κτλ. Φυσικά σε τέτοιου είδους θέματα και ζητήματα αυτοί που αποφασίζουν πάντα είναι η δικαιοσύνη, αλλά θέλω λίγο να είστε λίγο έξυπνοι, γιατί όταν διαβάζετε ερευνά τον Καρυπίδη, ψάχνουν για τον Καρυπίδη, θα αποφασίσουν αν εμπλέκεται ο Καρυπίδης. Ίσως και να ο Καρυπίδης σε αυτό το χρονικό διάστημα, όλοι καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται. Απλά θα πω το εξής. Λέω αυτό, σήμερα είναι Παρασκευή. Λέω ότι το ίδιο site τη Δευτέρα ή την Τρίτη θα έχει είτε αναρτημένη την εξώδικη απάντηση του Καρυπίδη που θα σημειώνει ότι παιδιά την μήνυση και την αγωγή για να ψάξουν για την προηγούμενη εταιρεία, όχι για μένα, την έκανα εγώ, ή θα έχει αναρτημένο άλλο site τη μήνυση και αγωγή κατά του συγκεκριμένου site. Ένα από τα δύο, Δευτέρα ή Τρίτη. Και τα ξαναλέμε. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνουμε, όλα καλά? Δόξα τω Θεώ. Ωραία, ωραία. Δεν μπορείς να προηγούμενο τηλεφώνημα, μήπως ήταν φάρσα, δεν μπορώ. Τι να σε πω τώρα, ρε φίλε. Προτιμάει να, παίζει προτιμάει να παίζει Β' Εθνική από το να πηγαίνει τελικό και να το χάνει. Εντάξει. Αχα, Μεταλλινόπουλο. Μεταλλινόπουλο, το οποίο φύγαμε σούπιντι γάμα εθνική, αν θυμάσαι. Ακριβώς. Έτσι. Α, ωραία. Δεν ήταν φάρσα, σίγουρα έτσι. Το παλικάρι ήταν καλά, μια χαρά. Στην πολλά καλά. Ναι. Κανονικά μιλούσε. Εντάξει, οπότε δεν ήταν φάρσα. Δηλαδή δεν πέσω τα αυτιά μου τσάμπα, έτσι να τα μάθω σου κανένα. Όχι. Θέλω να χρησιμοποιήσω. Αδερφέ, πρωτάθλημα να σηκώσει. Θα βρουν και θα πούνε γιατί ο Ρέρα έχει χωρίσει τη δεξιά και δεν έχει την αριστερή. Άρα είναι δεξιός, είναι ακροδεξιός, ο φασίστας. Είναι του Φράγκο, εθνική Ισπανός. Όπου είμαστε για φάπες, δεν καρτάσι μου. Όπου αδερφέ δεν παίζουν Ελληνές, μην έρχεσαι στο γήπεδο σε αγορμάς. Άσε μην έρχεσαι στο γήπεδο, δεν πρόκειται να παίξουν. Και αυτός ο Κουέστα που πιάσε το πέναλτι Ισπανός. Εσύ, σε παρακαλώ τώρα, τι να τον κάνω τον Κουέστα, τι να τον δει, ο Μπρούνο Γκάμα. Δεν πάει για να πω εδώ πέρα. Έτσι. Όχι, μόνο Έλληνες. Και γούρια γάμα πάλι. Τι λέτε ρε, κάθε στα καλά ρε. Άντε τα λέμε αδερφέ, πω πέσαν τα αυτιά μου ρε. Τι είμαστε εμείς δε, πω, άντε τα λέμε. Άντε, γεια. Έχουμε γίνει ο. Έχει κοσμοσύνη, τι έγινε φίλε. Πέσανε βροχή τα γκολ. Έχουμε γίνει. Σάββα, τι έγινε εκεί. Ναι, με ακούτε. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Με hat-trick του Χρήστο Ρόβα. Ο Ηρακλής προηγείται με 2-4 στο 82. Το είπα. Ο Ρόβας πέτυχε το 2-2. Το 2-3 το έκανε στο 84. Και το 2-4 το έκανε στο 86. Όταν πολύ ωραία ενέργεια του Γεωργίου από δεξιά έδωσε ωραίο γκολ στον Ρόβα. Και αυτός από κοντά έκανε το hat-trick, πετυχαίνοντας 3 γκολ. Να πούμε ότι οι πολλές αλλαγές ο κύριος
Η Χαραλαμπίδης έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλα τα παιδιά τους νεαρούς παίκτες. Να πούμε ότι η Γυμνιακός έχει μια νεανική ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο χρησιμοποίησε αρκετούς παίκτες από τη βασική δεκάδα. Είχε όμως στον πάγκο τον Τζολακίδη και τον Μπέριτς, οι οποίοι δεν χρησιμοποιήθηκαν, ήταν τραυματίες. Πιστεύω όμως το πρωτάθλημα θα είναι πανέτοιμο. Μάλιστα. Ωραία. Σε ποιο λεπτό είμαστε? Στο τελευταίο λεπτό σχεδόν παίζουμε. Ωραία. 2-4 ακλής προηγείται. Ωραία. Θα κάνετε και την ανακεφαλαίωση. Δεν υπάρχει τίποτα να αλλάξει. Ωραία. Θα κάνετε την ανακεφαλαίωση με τον Γιώργο τον Ματζιούκη. Σε 7 στην εκπομπή ώρα για μπλε. Ευχαριστούμε κύριε Σάβα, να είστε καλά. Έχουμε άλλον φίλο. Ο Σάβας ο Αχλατλής, ξέρεις, Τι. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ανταποκριτής εκεί από την περιοχή. Εμείς είμαστε νέα παιδιά. Τι? Δεν τους γνωρίζουμε όλους. Νομίζω ότι ήμουν στην ηλικία όταν έδινε ανταπόκριση. Ναι. Εμείς μεγαλώσαμε με TV 100 χωρίς ένα τσαλτίδι. Τότε περιγράφηκα την μπάσκετ και τέτοια. Στη ΜΕΝΤ. Στη ΜΕΝΤ, μπράβο. Ναι. Τι άλλο. Και Πανόραμα, με Σαξόνι. Πανόραμα πότε ήσουν? Ένα χρόνο. Πότε? Έχει το Πανόραμα. Η TV 100. Μάλιστα. Άλλο κάναμε. Ναι, και ICBS. Μάλιστα. ICBS, ICBS. Λοιπόν, ανοιχτές για λίγο ακόμα οι γραμμές. 2-3 λεπτάκια. Προλάβει και πήρε. Για να πάρουμε και εμείς την άποψη για τα αποδυτήρια. Και θα πάμε για Γιάννενα. Να πάμε για εκεί αύριο. Λοιπόν, νωρίς. Δροσιά το πρωί. Λοιπόν, 2-31-2-27. Θα έχουμε και μετάδοση για K19 αύριο. Αν βολέψει και πάμε. Στο ΠΕΑΚΙ Ανατολής. Παίζει. Κοντά είναι. Ναι. Η K19 με τον Πας Γιάννη. Η K17 έχει ρεπό. Θέλει ο λαός του Λαμπαοτάρης. Θα πάμε. Θα προσπαθήσουμε να πάμε. Και ο λαός του Λίμπερο να βγαίνει να τον ενημερώνει. Θα προσπαθήσουμε να πάμε. Χρυσανθέμ μου, λοιπόν. Ναι. Να δούμε τι ώρα θα ξεκινήσουμε. Κάτσε ξεκινήσουμε. Γιατί υπάρχει ένα συνάδελφο που δεν είναι και πολύ συνεπή στα ραντεβού που δίνουμε. Τι. Ναι, φίλε, ψέματα. Παιδί μου. Παιδί σου. Και αυτό. Και αυτός, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο βλέπεις. Τα παιδιά του Χρύσανθου καλά πάνε. Έχουμε γραμμή. Ένα τελευταίο. Μετά τους χορηγούς γίνει ο τελευταίος, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Κυριάκο, λέγομαι από Κίτρινο Λαγκαδά. Γεια σου Κυριάκο. Λίγο πιο δυνατά Δημήτρη το φίλο. Λίγο πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά. Πες τα Κυριάκο. Ωραία. Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Ωραία. Γεια σας. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Λοιπόν, μία ερώτηση. Βεβαίως. Αληθεύει ότι για να πάμε στα Γιάννενα θέλει ταυτότητα να λέει ότι είμαστε τα Ιωάννινα? Για να πας στα Γιάννενα ούτε αυτός αφήνουνε. Αυτό για να, πεις το, για να πάρεις εισιτήριο θέλει ταυτότητα από τα Γιάννενα. Ναι. Αυτό μόνο σε εμάς γίνονται, έτσι, δεν υπάρχει. Έγιναν και με το, να είμαστε δίκαιοι, έγιναν και με τους Παναθηναϊκούς που αυτοί πήγανε και τους γύρισαν πίσω. Εντάξει, ναι, καλά πάμε. Αρχίσαμε καλά τη σεζόν, έτσι. Έτσι. Είναι η προσπάθεια αλλαγή του ελληνικού ποδοσφαίρου προς το καλύτερο. Ναι, εξυγίανση. Εξυγίανση, ναι. Και κάτι άλλο που είδα τώρα. Έβαλαν Σιδηρόπουλο. Εξαιρετικό. Εντάξει, γιατί επειδή σου λέει είναι ο Σαραϊδάρης στον ΠΑΟΚ, τόσα παιχνίδια παίξαμε μαζί, βοηθός και διαιτητής, να συναντηθούμε, κατάλαβες. Πάλι καλά δεν φέραν τον Καλόπουλο πίσω. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Και ο Καλόπουλος και ο Σιδηρόπουλος με τον Σαραϊδάρη βοηθό παίζανε. Υποτίθεται τα ντέρμπι στην Ελλάδα θα γινόντουσαν με ξένους διαιτητές. Δεν βλέπω κάποια. Γι' αυτό έστειλε επιστολή, αυτό είπαμε πριν. Έστειλε επιστολή η ΠΑΕ Άρης στη Super League για αυτόν τον λόγο. Ωραία, πάμε. Απλά αυτό ήθελα να πω. Έτσι, λίγο αυτό τώρα το διάβασα επειδή δούλευα. Τώρα έτσι μπήκα λίγο στα site και το είδα αυτό για τα Ιωάννινα και με παραξένευσε πολύ. Κι όμως είναι αλήθεια. Ναι. Να πάρουμε το διπλό αύριο. Και πάμε το μας την Τετάρτη να δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, φίλε. Ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος έγινε διεθνής το 2010, αντικαθιστώντας ποιον που κόπηκε τότε από διεθνής. Το Δαλούκα. Ο οποίος κόπηκε λόγω του Άρης Παναθηναϊκός. Εκείνο του περίφημο Άρης Παναθηναϊκός. Άρη Σιδηρόπουλα, χάριστε. Με τον ηλεκτροχαβίτο. Χάρισε εμάς. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη μέχρι και τις 8. Αύριο 8.30 ώρα ζωντανή μετάδοση φυσικά του αγώνα με τον Μπας Γιάννενα εδώ από το Λίμπερο 107,4. Εμείς όσο λαμπαουτάρι στον έρθει θα πούμε ξανά την Δευτέρα λίγο μετά από τις 5. Ελπίζοντας ότι θα μιλάμε για νίκη και στο ποδόσφαιρο αλλά και το μπάσκετ, το οποίο μην ξεχνάτε ότι αύριο παίζει στο Παλέ
τον επαναληπτικό με την Δυναμό Τυφλίδας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.